Χαιρετίζω τον Υπουργό Μετανάστευσης, χαιρετίζω που, με τον οποίο γνωριζόμαστε από τις προηγούμενες φάσεις της επαγγελματικής μας δραστηριότητας. Και ευχαριστώ τον Αντιπρόεδρο της Βουλής, ευχαριστώ θερμά τον Δήμαρχο για όλα όσα έχει πράξει μέχρι τώρα εδώ στη Λέσβο, γιατί μια πρόεδρος της Βουλής, μιας φίλης χώρας, έρχεται εδώ στη Μυτιλίνη. Επειδή νομίζω αυτό που συμβαίνει εδώ αφορά ένα κέριο ζήτημα, το ζήτημα των καταναγκασμένων ροών. Εδώ δηλαδή παίζεται κάτι πολύ σημαντικότερο από την απλή άφιξη των ετούντων άσυλο. Εδώ διακυβεύεται η μοίρα της Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ίδιας της Ευρώπης. Όλοι αυτοί που ασκούν θεσμικές υποχρεώσεις πρέπει να έρθουν εδώ για να γίνουν μάρτυρες αυτής της κατάστασης. Μόλις πριν λίγες ώρες επισκέφτηκα την Σκάλα Σικαμιάς, που ένα χωριό που έχει γίνει το σύμβολο της υποδοχής, και είδα πάρα πολλά σωσίδια εκεί στην παραλία. Τα σωσίδια εκείνα που έχουν γίνει το σύμβολο της προσπάθειας της Λέσβου σε αυτή την κρίση, αλλά θα έπρεπε να αντιπροσωπεύουν και την προσπάθεια της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της. Αυτό μπορεί να γίνει εάν η Ευρώπη πραγματικά θέλει να είναι ενωμένη στην υπεράσπιση των αξιών της. Προς την ώρα, δυστυχώς, αυτά τα σωσίδια είναι απλώς το σύμβολο της Λέσβου. Χρειάζεται λοιπόν να πείσουμε έξω από αυτό το νησί, σε όλη την Ευρώπη, να πείσουμε τον κόσμο ότι υπάρχει μια αρχή, ότι η Λέσβος είναι Σέγγεν. Η Λέσβος καλεί την Σέγγεν. Επειδή η ελευθερία μετακίνησης συμπεριλαμβάνει και αυτό το νησί, και η ιδέα να αποκοπούν σήμερα η Ελλάδα, αύριο ίσως και η Ιταλία, από την ελευθερία της μετακίνησης, σημαίνει μια άρνηση των αρχών στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το διακύβευμα είναι πραγματικά μεγάλο, διότι εάν η Ευρώπη φοβάται να τηρήσει, να σεβαστεί τις ίδιες τις αρχές της, από τις οποίες η αρχή της μη αποπομπής των ετούντων άσυλων είναι μία από τις σημαντικότερες, σε αυτή την περίπτωση η Ευρώπη είναι χαμένη. Ελπίζω ότι η Ευρώπη, παίρνοντας σαν δικό της σύμβολο το σωσίβιο, θα καταφέρει να πλέψει πάνω από τα κύματα. Αλλά αυτό μπορεί να γίνει μονάχα εάν αυτό το σύμβολο θα ανήκει σε όλες τις 28 χώρες που την απαρτίζουν. Για πρώτη φορά η Επιτροπή έχει προτείνει στα κράτη-μέλη ένα σχέδιο για την διανομή ποσοστών προσφύγων, αλλά η εφαρμογή αυτού του σχεδίου αργεί. Η δικαιολογία για αυτή την αργοπορία είναι ότι τα hot spot πραγματοποιούνται με πολύ χαμηλό ρυθμό. Το ότι δεν αληθεύει, αλλά ορισμένα κράτη-μέλη στην ουσία δεν δείχνουν διάθεση να ακολουθήσουν τις ενδείξεις, τις συστάσεις της Επιτροπής. Δεν θέλουν να συμμετάσχουν στην μετατροπή
μιας χρήσης σε μια κατάσταση στην οποία απλώς γίνεται μια διαχείριση ροών. Θέλουν δηλαδή την κρίση που σήμερα είναι στις πλάτες 4 χωρών και αναφέρουμε στην Ιταλία, την Ελλάδα, τη Σουηδία και την Γερμανία. Αλλά οι υπόλοιπες χώρες τι κάνουν. Εμείς δεν ήρθαμε σε αυτή την ευρωπαϊκή οικογένεια και δεν είμαστε μέλη της απλώς για να πάρουμε. Αλλά για να είμαστε μέλη αυτής της οικογένειας στην καλή και στην κακιά μοίρα. Και αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να το συμμεριστούν και οι άλλοι. 4-5 paesi su 28, sicuramente la Grecia, l'Italia, la Germania, la Svezia e pochi altri paesi. E gli altri? Gli altri che cosa fanno? Allora non si sta in una famiglia solo per prendere, si sta in una famiglia nella buona e nella cattiva sorte. E oggi noi non vediamo la disponibilità nella sorte che ci tocca di vivere. Προσωπικά, εγώ προσωπικά καταβάλω προσπάθεια ώστε να γίνω κι εγώ μέρος της λύσης. Μιας λύσης η οποία όμως παραμένει πολιτική. Και εγώ ως εκπρόσωπος ενός κοινοβουλευτικού θεσμού προσπαθώ εδώ και μήνες να δώσω μια συμβουλή διαμέσου μιας διακήρυξης για περισσότερη πολιτική Ευρώπη ως μοναδικού δρόμου προς μια λύση, μια πιο ισχυρή Ευρώπη, μια ομοσπονδιακή ένωση ανάμεσα στα ευρωπαϊκά κράτη, μια ένωση που να υπολογίσει τις κοινωνικές επιπτώσεις των μέτρων που εφαρμόζονται, ένα σύστημα διαμοιρασμού κυριαρχίας θα μας επιτρέψει να προσεγγίσουμε μια λύση. Η διακήρυξη αυτή ξεκίνησε με τις υπογραφές των Προέδρων της Ιταλικής Βουλής, του Γερμανικού Bundestag, της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης και του Κοινοβουλίου του Λουξεμβούργου και καθορίζει αυτά τα πολιτικά σημεία. Πρόκειται για πολύ διαφορετικές χώρες με κοινοβούλια και προέδρους που έχουν πολύ διαφορετικές πολιτικές απόψεις. Αλλά ξεκινώντας από αυτή την βάση καταφέραμε να συλλέξουμε τις υπογραφές 11 προέδρων κοινοβουλίου που θέλουν μια Ευρώπη διαφορετική, περισσότερο ολοκληρωμένη, που να μιλάει με ενιαία φωνή και που να δρά ως ενιαία οντότητα. Στην θεσμική μου προσπάθεια ελπίζω ότι θα πετύχω την προσυπογραφή της πλειοψηφίας των κοινοβουλίων της Ευρώπης και ελπίζω ότι αυτή η συμβολή θα έχει βάρος ώστε να επιτευχθεί μια αλλαγή στις Βρυξέλλες. Εάν σήμερα είχαμε στην Ευρώπη μια κατάσταση σαν αυτή που αντικατοπτρίζεται σε αυτή την προκήρυξη της οποίας η τελευταία υπογράφουσα χώρα είναι η Ελλάδα, θα είχαμε ήδη βρει μια λύση, διότι η ένωση των κρατών περιέχεται στην διακήρυξη και σε αυτή την περίπτωση κανένα κράτος θα μπορούσε να κρυφτεί πίσω από τον δικό τους εθνικισμό. Γι' αυτό φοράω και μια καρφίτσα, τα σπίλα, που λέει Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης. Γι' αυτό η εργασία στο θεσμικό επίπεδο είναι τόσο σημαντική σήμερα για να κάνουμε αυτή τη δουλειά της πολιτικής προώθησης του σχεδίου αυτού.
Έπειτα χρειάζεται και η εμπλοκή των πολιτών. Ξεκίνησε από χθες στην Ιταλία η διάδοση μέσω ίντερνετ ενός ερωτηματολογίου με 7 ερωτήματα που θέτει στους πολίτες αυτό το βασικό ερώτημα. Τι θέλετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι η Ευρώπη του αύριο θα είναι μια Ευρώπη των πολιτών. Ήδη έχουν δεχθεί να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο της ψηφιακής διαβούλευσης η Γαλλία, το Λουξεμβούργο, η Κύπρος και ελπίζουμε ότι και η Ελλάδα θα συμμετάσχει. Διότι στη δημοκρατία πρέπει να γίνει, να ακούγεται η φωνή των πολιτών. Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη πρέπει να κάνουν το μέρος που τους αναλογεί αυτή τη δουλειά, ξεκινώντας από την κυβερνήση, από το κοινοβούλιο, αλλά και οι πολίτες πρέπει να εμπλακούν.